είναι ένα σχέδιο ολιστικό. Ένα σχέδιο το οποίο αφορά το κράτος, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, αφορά προφανώς την αγορά, αφορά σε όλες τις εκφάνσεις και την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό και συνοδεύεται από αυτήν την εξαιρετικά καινοτόμο και πολύ σημαντική πράσινη συμφωνία. Ο δικός μας εθνικός στόχος ακόμα σήμερα είναι λιγότερο φιλόδοξος από τους στόχους άλλων χωρών. 1 στα 3 νέα οχήματα στην Ελλάδα του 2030 να είναι ηλεκτρικό. Μακάρι. Επιδοτούμε σε πρώτη φάση με 100 εκατομμύρια ευρώ και για 18 μήνες την αγορά αυτοκινήτων νέου τύπου. Υπολογίζεται ότι έτσι θα καλυφθεί το 25% του κόστους για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί το όφελος αναμονάδα, αν συνδυαστεί με το οικολογικό μπόνους και με τις σχετικές φοροαπαλλαγές, θα προσεγγίζει τα 10.000 ευρώ. Κάτι το οποίο θα κάνει την ηλεκτροκίνηση, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πιο προσιτά στο μέσο εισόδημα. Το πρόγραμμα ηλεκτρικά θα επιδοτεί κατά 15% την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και ελαφρών φορτηγών. Και θα επιδοτεί επίσης και κατά 25% την αγορά ηλεκτρικών ταξί. Για 2 χρόνια θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμισης. Θα εξαιρούνται επίσης από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και από τα εταιρικά έσοδα θα εκπίπτει το 50% και το 70% στα νησιά του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Και οι ίδιες απαλλαγές θα ισχύουν και για τα έξοδα εγκατάστασης των εταιρικών σημείων φόρτισης. Ενώ αυξάνεται και ο συντελεστής απόσβεσης παγίων σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα. Το ρεύμα κίνησης θα παρέχουν φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτοί θα αναπτύσσουν τα δίκτυα και τα σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι δηλαδή οι διάδοχοι ουσιαστικά των σημερινών βενζινάδικων. Θέλουμε να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, θεσπίζοντας ειδικά κίνητρα για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Αρκαδίας, όπου θα εξελίσσεται σταδιακά η απολιγνητοποίηση. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Η μείωση φόρων και άλλων βαρών.